Η Εκκλησία μας εορτάζει την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας της ποινής μόνο Θεοτόκου εις ναών των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Ίσως εκ πρώτης όψεως, η εορτή αυτή να εκπλήσει, δηλαδή η εορτή θεομητορικών αμφίων. Αν όμως ανατρέψουμε ιστορικά και ερευνήσουμε θεολογικά, τότε τα πάντα μπορούν να καταλωθούν και η πνευματική ωφέλεια δεν θα είναι η τυχούσα. Γράφει ο συνακριστής της Δευτέρας Ιουλίου τέξης. Διαβάζω. Η κατάθεση αυτή εγένε το ενέτη 473 επί της οστρίας Λέοντος του 300 εις τον Ευλαχέρνες περικανή της Θεοτόκου ναών οικοδομηθέντα κατά την αρχμέν υπ' αυτού του Λέοντος κατάμεθε δε υπό τον προκατόχον αυτού Μαρκιανού και Πουλγερίου. Ο αυτοκράτορος Ιουστίνος, ο νεότερος, συνεπλήρωσε τον λαό, ο οποίος επιπολύθη το 1070 και ανήγειρε πάλι ο αυτοκράτορος Ρωμανός, ο Αργυρός. Εκάηκε πάλι το 1434 και έκτοτε έμεινε μικρών εφικτήριων μετά του περιλαλήτου αγιάζου. Έως το 1869 αμακοδομήθηκε πάλι εις ευπρεπή να ίσκον ίως φέρετε σύνορο. Το όνομα Βλαχέρνε εδόθη μετά τον 7ο αιώνα και εις εταίρους ναούς και μοναστήρια υπό των ευσεβών αυτών κτητών εξευλαβίας προς τον περιόλυμο τούτων ναών της Κωνσταντινούπολης. Αυτά, αγαπητοί μου, μας λέγει ο συνακριστής. Και μάλιστα μπορείτε να το βρείτε εις το μεγάλο χρονολόγιο. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι η τιμία αισθήτα θα πει φουστάνει. Δηλαδή, όχι τόνο, ότι η τιμία αισθήτα της Θεοτόκου είχε διασωθεί. Και όπως ήταν τότε συνήθεια, ό,τι πολύτιμο μπορούσε να διασώζεται από τον χριστιανισμό που είχε σχέση με τον χριστιανισμό, να μεταφέρεται στην αυτησύστατη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Ήταν συνήθεια. Θα σας έλεγα παραπάνω, συγκρίνοντας το ενδιαφέρον της Αγίας Ελένης για την ενέπλεση του Τιμίου Σταυρού, έκανε ολόκληρο ταξίδι. Πέρασε από την Πάρνο και ήρθε τον ναό αυτόν, έριξε τον ναό αυτόν της λεγόμενης Εκατοναπηγιανής. Πήγε εις τα Ιερουσαλήμ, παρέμεινε εις τις ανασκαφές κλπ. Κλπ. Τα γνωρίζετε αυτά. Ότι δηλαδή η Κωνσταντινούπολη είχε άμεσο ευλαβές ενδιαφέρον για ό,τι χριστιανικό. Και ό,τι ανακαλύπτει, ό,τι ευρίσκει αυτό, μεταφέρει το στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ακριβώς σώζεται. Και αλλά από εκεί μετά μεταφέρει στο Άγιο Πάνος και το τίμημα του Σύνο κλπ. 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 Πρέπει ακόμη να πούμε ότι η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία πρέπει πολλοί από εσάς, τουλάχιστον άντρες, πηγαίνοντες στο Άγιο Όρος, να την έχετε προσκυνήσει, βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου. Και είναι γνωστό ότι ολόκληρος ο Αύγουστος ήταν αφιερωμένος στην Θεοτόκου. Στο μέσο είναι η όρτη της τιμής του Θεοτόκου, μάλιστα η
πρώτες 15 ημέρες της νηστείας είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας. Και έγινε ο Άγιος την 31η του μηνός με κατάλυση ελαίου, διότι εορτάζεται τον η κατάφαση της τιμίας ζώνης. Βάζω το κατάλυση ελαίου για να σας δείξω ότι η ορθή της του κλεισίματος του μηνός είχε ένα εορταστικό χαρακτήρα. Αργότερα, μετά το 1940, με την εορτή της 28ης Οκτωβρίου, όταν πέρασε η Αττική και όλα εκείνα τα όπλα υπήρξαν τότε, για να τιμήσουμε την εορτή, πολύ ορθά η Εκκλησία μας μετέθεσε την εορτή της τιμίας ζώνης, όχι πια στην 31 που ήταν, 31 Αυγούστου, αλλά στην 28η Οκτωβρίου, για να εκφράσει την ευχαριστία την ευχαριστία της προς την υπεραγία του Θεοτόκου για την προστασία του λαού μας από τη λέγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λεγόμενη εορτή των θεομητορικών αμφίων, αμφίων, δηλαδή κλιματισμός. Και η οποία έχει την έννοια της προστασίας της Θεοτόκου, ότι η Θεοτόκος προστατεύει τον λαό της. Από τα τροπάρια της εορτής της Μηνύης, αλλά και από την 28η Οκτωβρίου, αποσπούμε κάποια σημεία που είναι εκφραστικά του όλου θέματος. Ανθρώπινη σκέπτη, γράφει ο Γερογράφος, εσπίτα και ζώνη του αγράμματος του σώματος. Δηλαδή, επιτών και η ζώνη από το άγραντο σου σώμα κρατεάν την πόλη σου περιβολή εδωρείς. Τώρα σας λέγει κρατεάν περιβολή φύλαγμα της πόλεως της πατρίδας. Διείς περιζωνήμενα και σιγή αίθητα. Δια της οποίας εμείς οι πολίτες, οι χριστιανοί, περιζωνήμενα, δηλαδή θέλουμε να εξόρισουμε νοητά για να αποκτήσουμε δύναμη και νίκη αλήθεια. Ομοίως γίνεται αναφορά στα τροπάρια αυτά ότι εδωρήθη η Αγία Ζώνη από την Ιδία Θεοτόκο στον Απόστολο Θωμά. Χειρίσου, λέει η τροπάρια, χειρίσου δε δόρισε τον Αποστόλο Θωμά. Δηλαδή, με το χέρι σου ενδόησε στον Αποστόλο Θωμά τη ζωή σου. Είναι τροπάρια της 28ης Οκτωβρίου. Και η έννοια είναι η μεγάλη ευλογία των κατόχων, εκείνων που κατέχουν αυτά τα αναθήματα. Αλλά και η πνευματική διάσταση, εφόσον θα μένουν άνθρωποι, ώστε δεν είναι δύσκολο να μπορούμε να θεολογήσουμε και να πούμε ότι δι' αυτών των θεομητορικών αμφίων καιροτομείται και η φύση και ο χρόνος. Καιροτομείται, γίνεται καινούργια η φύση, γίνεται καινούργιος και ο χρόνος. Ένα δηλαδή προανάγνωμα της αυθάνατος ζωής και αιωνίου προανάγνωσης. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια άφθαλτα σώματα Αγίων μας, όπως είναι τουλάχιστον κατά μήκος από βορρά έως νότο στα Ιόνια νησιά μας, του Αγίου Σπυρίδων, του Αγίου Γερασίου, του Αγίου Δημησίου, αλλά και άλλων εγκατασπαρμένων σωμάτων Αγίων στον ελλαδικό μας χώρο, που μένουν άθαρτα. Θα επαναλάβω ότι είναι ένα προανάπτυσμα, ότι καινοτομείται, γίνεται καινούργιος ο χώρος. Γίνεται
το τρομάριο από τη Δευτέρα Ιουλίου, σήμερα, το ασπόρο τόπο σου αυτά τα διαμήναντα. Δηλαδή με τη βοήθεια του ασπόρου τόπου σου, που είναι ο Ιησούς Χριστός, έμειναν αυτά τα. Επισήκαν και φύσεις και ρωτομήθη και χρόνος. Γιατί σε σένα γίνεται καινούριος και ο χρόνος και η φύσης. Αλλά θα ρωτήσουμε, πώς ερμηνεύεται αυτό θεολογικά? Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό το φαινόμενο, ώστε να φτάνουμε να έχουμε την εορτή των Θεμητονικών Αγίων, αλλά και την μνήμη Αγίων που έχουν σταθεί άφθαρτοι. Θαυμάσια από Ευήδη, αγαπητοί μου, το φαινόμενο, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλος, σε μία θαυμασία προσευχή προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λέει πάρα πολλά, Κύριοι, εκεί, θεολογικότατα. Θα σας το πω ό,τι λέει, με πάρα πολύ μεγάλα λόγια. Μα λέει ότι, όπως ο Χριστός απέθανε με τους σταυρούς, απέθανε εννοείται η ανθρωπίνη φύση. Δηλαδή, εχωρίστη η ανθρωπίνη ψυχή, γιατί ο Χριστός είναι τρία κόσμο, τρία πράγματα. Είναι ο Θεός Λόγος, είναι το ανθρώπινο σώμα και η ανθρωπίνη ψυχή. Δεν μπήκε ο Θεός Λόγος μέσα σε έναν άνθρωπο που εστερεί το ψυχή, γιατί τότε θα ήταν ελλειπής η περίπτωση και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σωτηρία ολοκλήρου του ανθρώπου. Η σημασία έχουν πάρα πολύ σημασία αυτά και ολοκλήρου. Έτσι λοιπόν, όταν ο Χριστός πέθανε του Θεού, τότε το μέσο σώμα κατετέθηκε στον τάφο, η δε ψυχή έφυγε και πήγε όπως γνωρίζουμε εις το μάτι. Άλλο τώρα και τι έγινε, η παρουσία της ψυχής του Χριστού, έκανε κάτι καινούριο γη, δηλαδή δημιούργησε τον λεγόμενο παράδεισο. Κρίτωνα του πρώτου. Ο πρώτος ήταν επάνω στη γη, ήταν στη Μεσοποταμία, ανάμεσα στα δύο ποτάμια. Αν θέλετε, τέσσερα ποτάμια. Τα άλλα δύο είναι παραπόρτα με το μεγάλο ποταμό, του Τίγρη και του Εφράτου. Και εκεί πήρε μαζί του όλες τις ψυχές των δικαίων από αιώνες. Όταν είπε στον ληστή ο Χριστός, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, αυτό εννοεί. Εννοούσε ότι εκείνος θα πήγαινε στον παράδεισο. Και θα έφτανε σε λίγο, γιατί αργότερα ο ληστής πέθανε, οι ληστές πέθαναν αργότερα. Μάλιστα τους έσπασαν τα πόδια για να τελειώνει η ιστορία, επειδή την άλλη μέρα ήταν μεγάλη γιορτή, ήταν το Πάσχα των Εβραίων. Να πεθάνουν να ξεπερδεύουν. Και είπε ο Χριστός εις τον ληστή, αυτό που είπε να με θυμηθείς, Κύριε, στη βασιλεία σου, τον πήρε μαζί του, ως ψυχή ο Χριστός, ως ψυχή ο ληστής. Προσέξτε. Το μέν σώμα είναι ένα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό θεολογικότατο κοπάριο που αναφέρει αυτά που σας λέγω εντάξει ο Βατικός ενάμεσα με τα ψυχή αυτό το κοπάριο είναι ότι ο Θεός Λόγος η Θεότητα δεν έπαυσε να είναι ενωμένος τόσο με την ψυχή που ήταν εις τον Άδη όσο και με το σώμα που ήταν εις τον τάφο δεν έπαυσε να είναι ενωμένος ο Θεός Λόγος. Τι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλος. Όπως λέει συνέβη σε σένα. Έτσι συμβαίνει και στους δικούς του ανθρώπους. Όταν πεθάνουν. Δηλαδή, αφού ενώθηκαν μαζί σου από την παρούσα ζωή, όταν πεθάνουν, τότε το σώμα του κατετέθηκε βέβαια στον τάφο. Παραμένει όμως το σώμα του ηνωμένο με το Πνεύμα το Άγιο. Και η ψυχή τους, εκεί που πήγε, στον παράδεισο. Και εκεί η ψυχή τους είναι ενωμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, όπως η Θεότητα, ο Θεός Λόγος, ήταν ενωμένη στα χωρισμένα ανθρώπινα στοιχεία, σώμα ψυχή, έτσι λοιπόν και στους Αγίους του Κύριε,
ενώ χωρίς την καρδιά του θανάτου, παραμένουν όμως ηνωμένα και η ψυχή και το σώμα των με το πνεύμα του Άγιου. Συνεπώς, αφού είναι ηνωμένα με το πνεύμα του Άγιου, τότε τα σώματά του που τα αφαιρούμε από τον τάφο, δηλαδή τα λείψανα, λείψανον λέγεται εκείνο που απέμεινε. Αυτό είναι το λείψανο. Εκείνο που απέμεινε, ό,τι απέμεινε, είναι θαυματουργό. Γιατί είναι θαυματουργό? Γιατί ενώθηκε το πνεύμα του Άγιο και το πνεύμα του Άγιο δεν χωρίζει από τα σώματα των παιδιών έως ό,τι το πνεύμα το Άγιο αναστήσει τα νεκρά σώματα. Αλλά και η ψυχή εις τον παράδεισο, τι είναι ο παράδεισο, μέρος του άλλου που έγινε παράδεισο. Δηλαδή, που εκεί υπάρχει το άκτιστο φως του Θεού και τι είναι το πνεύμα του Άγιο με τις ψυχές αυτών των Αγίων, είναι μέσα. Γι' αυτό θα θαυματουργούν τα ηλίψανα των Αγίων. Αν δεν κάτι άλλο καταπληκτικό. Όχι μόνο τα ηλίψανά του που ενώθησαν με το πνεύμα του Άγιο όσο ζούσαν, αλλά και με ό,τι οι Άγιοι έπιασαν, άγγιξαν, χρησιμοποίησαν από την παρούσα ζωή. Λέμε ότι μία εικόνα είναι θαυματουργός. Λέμε, θα πάω στην Τύρο γιατί η εικόνα είναι θαυματουργός. Δεν μπορεί ένας όσο λογιστικότατε να πει, για φτάσουν. Να πάρει μια εικόνα της Παναγίας. Τώρα υπόθηκε που ήρθε η Θεοτόκος στο εικόνισμα από το Άγιο Δώρος και κάποιος θεολόγος ανεκδίκητος, μεγάλος θεολόγος και τραυμάς στην Αθήνα είπε, πάρε μια εικόνα της Παναγίας. Εγώ άμα το άκουσα στις ειδήσεις και είπα, α, θεολόγος είναι θεάτου. Δεν το ίδιο. Γιατί δεν το ίδιο. Διότι εκείνος που αγιογράφησε την Παναγία της Τύρου ήταν αγιασμένος. Και συνεπώς, ό,τι έκανε, επειδή ήταν ο ίδιος πνευματοφόρος, αγίαζε και τα αντικείμενα που έκανε. Εκεί εξηγείται και αποδίδεται το ότι έχουμε και θαυματουργικές εικόνες. Αυτό δεν το ξέρετε. Ακόμη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και οι λάρναγες, τα κυβότια που έχουν μέσα τα λείψανα των Αγίων και εκείνα θα θαυματουργούν. Αν πάω δηλαδή να προσκυνήσω μία λάρνακα ενός Αγίου, ενώ δεν προσκυνώ τα λείψανα, είναι μέσα τα λείψανα. Και αυτά οι λάρνακες έχουν πάει χάρη Θεού. Και αντικείμενα ποικίλα. Γι' αυτό και πάει και αυτή η συνήθεια να διατηρούν αντικείμενα Αγίων. Όταν κάποτε πήγα εις την Έλληνα, μπήκε στο δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου, είδα το κρεμάτι του μόνο, είδα το πτυχίο της θεολογίας του Αγίου και όλα αντικείμενα. Αυτό φυλάσσονται. Φυλάσσονται επειδή ο ίδιος ήταν αγιασμένος και συνεπώς και τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποίησε. Έχει πάρα πολύ σημασία θεολογική, αγαπητοί μου, όλη αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν και ο ηματισμός της Θεοτόκου. Ποιον περιέβαλε? Περιέβαλε την ιδέα του Θεοτόκου. Που εγέννησε, έφερε, δηλαδή έδωσε σάρκα και ωστά εις τον ανθρώπινο εις τον Θεό λόγο όταν έγινε Θεός. Συνεπώς, η Θεοτόκος ήταν θεωμένη από τη στιγμή που εδέχθη το μήνυμα της ανθρωπής και παρέμεινε θεωμένη. Ό,τι υποδείχθηκε προσωπικό της αντικείμενο, ο ηματισμός της. Φυλάχθηκε. Θεολογικότατα δε, εξηγεί το πως σας είπα, και θαυματουργεί ο ηματισμός της Θεοτόκου. Και σήμερα, αν δεν ήταν Κυριακή, θα ήταν κατάληψη σε νέο. Βεβαίως, για να καταλάβουμε την αξία αυτών των πραγμάτων. Έτσι έχουμε σωρία περιπτώσεων, μα σωρία. Και μάλιστα από αυτή την Αγία Γραφή, για να μην θεωρηθεί
ότι χαίρεις όλους ανθρώπους την Αγία και την Αγία μας. Είσαι υπεραγία Θεοτόκων, όπως μας κατηγορούν οι αιρετικοί, ότι χαίρεις όλους. Αν νόη αιρετική. Και πρώτα-πρώτα έχουμε τον Πανάγιο Λιτάβο του Χριστού. Κάνουμε ταξίδια από όλο τον κόσμο. Να πάμε να προσκυνήσουμε τον τάφο που ενακατέλει το σώμα του Χριστού. Τι αξία θα είναι το πράγμα. Δηλαδή, να δείτε ρε τους αιρετικούς, αποστρέφεται τον Σταυρό επειδή λέει ήταν όργανο κομικό που εκκρεμάστηκε ο Χριστός. Τα λέω η φτωχή αιρετική ασύλη. Δεν θα θέλουμε να το προσκυνάμε λοιπόν τον Πανάγιο Λιτάβο, γιατί εκεί κατετέλει το σώμα του Χριστού. Ακόμη προσκυνούμε την θα το πει ο Χριστός, γιατί είχα καιρό να το ψάξω το πρώτο περισσότερο. Είναι προσκυνητή και η άμυση, η αλυσίδα, το ποσό του πέτρα. Είναι ότι προσκύνηση τη αίσιο του Αποστόλου Πέτρου. Έχουμε ακόμη πλήθο μυροβλήσεων σωμάτων Αγίων, αλλά και εικόνα. Λέει αυτή η εικόνα απορρέει μύρο. Άγιο Δημήτρη λέγεται μυροβλήτη, γιατί από τον τάφο του ανέβησε μύρο. Η μιλωτή του προφήτη η μία. Ποια λέτε αυτή η μιλωτή. Προβιά. Προβιά, γιατί φορούσε μία προβιά ο προφήτης, γιατί δεν είχε άλλο μέτρο. Και όταν ανελήφθη στον ουρανό, μάλιστα έγινε σχετική συζήτηση με τον μαθητή του, τον προφήτη Ελισαίο, και του πέταξε ανεβαίνοντας επάνω, του πέταξε την μιλωτή, το μη με είτε γράφεται, το νόμεο με, δηλαδή την προβιά. Πήρε την προβιά αυτή ο προφήτης Ελισαίος και λέει έχω χάρη άραγε, έφυγε ο προφήτης Ελισαίος. Δεν είχε ανάγκη πια από την προφήτη. Πρέπει να σας πω ότι οι άγιοι όταν θα αναστηθούμε στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα έχουμε ανάγκη από την προφήτη. Ούτε η Παναγία, ούτε ο Χριστός, ούτε αλλά τι, θα περιβαλλόμεθα με το άκτιστο φως. Και δεν θα υπάρχει μόνος. Έτσι λοιπόν, ο Ελισσέρ πήρε την πιλωτή και την χτύπησε πάνω στον Ιορδάνη ποταμό. Και αμέσως ο Ιορδάνης ποταμός χωρίστηκε. Και πέρασε ο προφήτης Ελισσέρ. Και κατάλαβε ότι πήρε τη χάρη του προφήτη Ηλία. Από πού? Από την πιλωτή. Θέλετε ακόμη. Στην εκκλησιαστική μας ζωή, ξέρετε πόσα τέτοια έχουμε. Αν προσέξετε δύο φορές μέσα στην Θεία Λειτουργία, παίρνουμε τον αέρα, είναι το κάτω που σκεπάζουμε τα άγια. Τα ιερά κύπελα, που λέγαμε το Άγιο Κοφείο και το Άγιο της Κάρυπτας. Αφού έχουμε τον καταγιασμό των τιμίων δώρων, τι κάνουμε. Ευλογούμε, προσέξτε, ευλογούμε επάνω από τα ιερά κύπελα, Άγιο Κοφείο, Άγιο της Κάρυπτας, και βγαίνουμε σε εσάς να σας δώσουμε την χάρη από τα Άγια Μυστήρια. Μέσω τι? Μέσω ενός υφάσματος. Τότε δεν μιλήθη ποτέ. Για να δείτε πόσο βαθιά είναι αυτά και μάλιστα πάρα πολύ θεολογικά. Όταν γίνεται γενιασμός ενός λαού, ο επίσκοπος φοράει ένα χιτόνα λευκόν. Μετά τον γενιασμό, παίρνουμε και κόβουμε τον χιτόνα σε μικρά κομματάκια και τον μοιράζουμε. Και το κάνουμε φυλακτά αυτά τα κομματάκια. Τα κάνουμε φυλακτά. Θα το έχετε ακούσει. Δηλαδή, παίρνουμε τη χάρη διαμέσου ηματισμού. Ακόμη, τι ακόμη, πέρασε η ώρα, δυστυχώς, ως αποστολική δεν περικοπεί, είμαι ας μην μείνω εκεί γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος, είδαμε να είναι από την προς Εβραίους που αναφέρεται, είδαμε σήμερα την Κυριακή, αλλά είναι η αποστολική περικοπή χάρη την γιορτή και καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας μας. Που εκεί αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος εις τα σκέλη του ναού. Ο ναός και τα σκέλη όλα του ναού, οι κυφωτόμοι,
Κυριακή ώρα αναφέρονται στην κυριότητα. Όλοι είναι στην κυριότητα. Ναι, και όλα είναι αγιασμένα. Αγαπητοί, μπορέσαμε ποτέ να αναρωτηθούμε ποια είναι η Θεοτόκος και κοντά σε εκείνη ποιοι είναι οι άλλοι που πήραν την άκτιστον ενέργεια του Θεού. Εάν και ο υπατισμός της ακόμα θαυματουργεί το αυτό και για τα θεωμένα σώματα η λύψη να τον Αγίο. Πολύ δικαιολογημένα χωρίς τη σιγότητα ξέρει ο λαός μας τη θεολογία του πράγματος, πολύ δικαιολογημένα τρέχει ο λαός μας σε τέτοιες περιπτώσεις που κάποιοι διανοούμενοι θέλουν να λένε για το λαό ότι ο λαός είναι θρησκόλυτος. Δεν είναι καθόλου θρησκόλυτος. Και σας τα εξήγησα αυτά θεολογικά να τα στελειώσουμε. Το σημερινό μας θέλω είχε σκοπό να αυξήσει και την γνώση μας, όχι την αυξήσει, αλλά και την ευλάβειά μας. Και η προκειμένου ευλάβειά μας είναι ένα μικρό μόνο μέρος από αυτό που λέμε Ορθοδοξία. Δεν είναι αυτό το πάλι Ορθοδοξία, αλλά ένα μικρό μέρος της Ορθοδοξίας. Αυτά δεν τα έχουν οι άλλοι. Και αυτή την Ορθοδοξία μας, μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια, οφείλουμε να την φυλάξουμε. Και τότε η χάρη του Θεού θα επιπίπτει στο λαό. Σήμερα, με πολλούς τρόπους, απειλείται η Ορθοδοξία.